Κάποια ερώτηση? Στέλνω κάποιο σχόλιο. Αυτά που είπε... Όχι, νομίζω ήταν πλήρης ο Αντρέας, τα είπε όλα. Δεν έχουμε να προσθέσουμε. Κάποια ερώτηση πίσω. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί δεν το γνωρίζω εγώ, αν ξέρεις εσύ από τις μελέτες, αν έχει βρεθεί ένα νούμερο αυτών των ασθενών που έχουν παρακολουθηθεί, ποιοι σε ποσοστό έχουν αναπτύξει καρκίνο στην πίελο, λόγω της τάσης των ούρων. Υπάρχει τέτοια μελέτη που να λέει ότι όταν έχουμε ένα παιδί 20 χρονών που έχει διάταση, έτσι, έχει απόφραξη, σε μια παρακολούθηση. Αλέξανδρε, 15... δεν έχω ιδέα, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει διαμέρισμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Επομένως... Σχετισμός αυτός που είναι λογικός, παρότι έχει λογική, δεν έχει αποδειχθεί, δεν υπάρχει καμία. Ευχαριστώ. Το μόνο που μπορώ να πω, Αλέξανδρε, είναι, για να είμαι ειλικρινής, ότι αν υπήρχε έστω και ένα τέτοιο περιστατικό, τα μεγάλα βιβλία ή τα μεγάλα καλά review μάλλον θα το είχαν αναφέρει. Εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει. Προσωπικά έχω δύο case report δημοσιευμένα, αλλά έχεις δίκιο. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει. Είναι πολύ σπάνιο να υπάρχει και σου μιλάω και από προσωπική εμπειρία σε κοπελίτσα η οποία ήταν 17 χρονών. Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί εγώ έχω ψάξει, δεν μπόρεσα να βρω στη βιβλιογραφία συσχέτιση ανάλογα με τα αίτια από τα οποία έχει προφυγεί. Ο καλός πανεπιστημιακός, ελπίζω να μην μαλώσει ο Διονύσης, ο Μητρόπουλος, λέει. Έλα να το δημοσιεύσουμε. Ωραία, Όχι, απλά και μόνο ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα σε case report, γιατί ειδικά σε σπάνια πράγματα, το επεσήμενο συνάδελφος, έχετε δύο σπάνιες οντότητες. Η επιπλέον σπανιότητα είναι η συνύπαρξη αυτών των δύο σπανιοτήτων και γι' αυτό το λόγο έχετε case reports. Γιατί απλά και μόνο τα δημοσιεύσατε, έτσι. Δεν μπορεί να βγάλει κανείς αιτιολογική συσχέτιση και επιπλέον στην ιστορία της αποχετευτικής μοίρας πιο πολύ θα σκεφτεί κανείς τη λυθία σε σχέση με την πλακώδη μετάπλαση και το καρκίνωμα πλακώδες πλέον καρκίνωμα και όχι τίποτα άλλο. Αλλά όταν υπάρχει λυθία συμμεπώς είναι ένδειξη χειρουργείου. Άρα